Η σημερινή 24ωρη απεργία έχει απόλυτη επιτυχία. Από άκρη σε άκρη. Στα ναυπηγεία Σπανόπουλου δεν πέφτει σφυριά. Στα ναυπηγεία του Περάματος, στη ζώνη, Νέο Μόλο, πουθενά. Εδώ, η εργολαβική. Τίποτα, σφυριά. Έχει μεγάλη σημασία, είναι σοβαρό μήνυμα απέναντι στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση και σε όλους για τα σχέδιά τους. Τα αιτήματά μας έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή παντού. Ποια είναι τα αιτήματά μας για να μην χανόμαστε? Να γίνει υποχρεωτική, χωρίς αστερίσκους και παρενθέσεις και ψηλά γράμματα, η σύμβασή μας. Μια σύμβαση που με 9 μήνες αγώνες το 17 και τους υπόλοιπους αγώνες το 20 και το 21 έχουμε κατακτήσει για να δουλεύουμε αξιοπρεπώς. Μια σύμβαση που είναι πανατική και πανελλαδική, που όμως και η προηγούμενη κυβέρνηση από το 17 και η σημερινή αρνούνται να την υπογράψουν και να την κάνουν υποχρεωτική και να επεκτείνεται παντού, σε όλες τις επιχειρήσεις. Ο αγώνας μας έχει να κάνει με τρία βασικά χαρακτηριστικά. Στο περιεχόμενό του λέω. Πρώτον, κανείς εργαζόμενος χωρίς σύμβαση. Κανείς εργαζόμενος ανασφάλιστος, ίση αμοιβή για ίδια εργασία. Δεν μπορεί δύο εργαζόμενοι, ανεξάρτητα που δουλεύουν, τι καταγωγή έχουν, να δουλεύουν δίπλα-δίπλα, που ένα τα παίρνει 100 ευρώ μεροκάματο και άλλο 30. Δεν γίνεται. Επίσης, δεν γίνεται κάτι άλλο, συνάδελφοι. Να φέρουν τα δουλεμπορικά κόσμο και να πληρώνουν οι εργοδότες 21 ευρώ την ώρα και οι εργαζόμενοι να παίρνουν 8 ευρώ την ώρα. Γιατί πρέπει κάποιοι δουλεμπόροι να βγάζουν 13 ευρώ την ώρα αέρα πατέρα από τη δουλειά των άλλων. Αυτό είναι δουλεμπόριο. Και στο δουλεμπόριο δεν τα βάζουμε με το δούλο, τα βάζουμε με το δουλέμπορα. Και εκεί στοχεύουμε. Γιατί αυτοί κάνουν τη μεγάλη μπίζνα. Γιατί τα λεφτά που παίρνει ο δουλέμπορας, αν πηγαίνανε κατευθείαν στους εργαζόμενους, φτάνει για να εφαρμοστεί η σύμβαση πλήρως. Εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με κανέναν εργαζόμενο. Εμείς μόνο με την εργοδοσία αντιπαρατηθόμαστε. Και θέλουμε όλους τους εργαζόμενους στο πλευρό μας. Να πω επίσης, για να το ξέρετε, ότι από τους μόνιμους του ναυπηγείου πάνω από 100 άτομα, πάνω γύρω στα 100, γιατί μέλη είναι περισσότεροι, πάνω από 100 ψηφίσανε στις τελευταίες αρχαιρεσίες. Και περιμένουν και προσδοκούν την εξέλιξη του δικού μας αγώνα για να βελτιωθεί η κατάσταση και των μόνιμων εργαζομένων. Κανένας εργαζόμενος χωρίς σύμβαση, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, χωρίς να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Εργατική νομοθεσία σημαίνει μετά το ωράριό σου το κανονικό πληρώνεσαι προσάυξηση υπερορίας. Σαββατοκύριακο πληρώνεσαι προσάυξηση υπερορίας. Στην αργία το ίδιο. Όταν νυχτερινά το ίδιο. Παίρνεις δώρα. Χριστουγέννων, Πάσχα. Παίρνεις επίδομα αδείας. Αυτά δεν χρειάζεται καμία συλλογική σύμβαση για να εφαρμοστούν. Υπάρχουν στην εργατική νομοθεσία και είναι υποχρεωτικό από το πρώτο μηχανουργείο, τα σούπερ μάρκετ, τις αποθήκες, μέχρι δεν ξέρω εγώ και πού. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Είναι τίμιος, είναι δίκαιος.